Είμαι πολύ συγκινημένος. Είμαι πολύ συγκινημένος για τη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών του Παναθηναϊκού. Συγκινημένος ακόμη γιατί αυτή η ίδρυση του Συλλέγου ήταν μια ιδέα για έμπνευση δική μου. Δεν ακούνε. Τώρα είμαι υποχρεωμένος να πω δύο λόγια σημαντικά, πιστεύω, για το μεγάλο Μίμη Δωμάζο, τον οποίο παρακολουθώ από την πρώτη ώρα της καριέρας του στο Παναθηναϊκό. Κοντά του στη μεγάλη πορεία για το Γουέμπλεϊ. Μένω στη χρονολογία γιατί περισσότερο δεν έχω γεννηθεί. Ναι. Μαζί του και δίπλα στον Αντωνιάδη, Λουξεμβούργο, Μπρατισλάβα, Έβερτον και Ερυθρός, σε έχει κάνει Παναθηναϊκέ γνωστές σε όλο τον κόσμο. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια από εφημερίδες της Ευρώπης που έχουν πει τα κακήρα λόγια για το Δωμάζο. Ο ξένος τύπος έχει αφιερώσει πάρα πολλά λόγια για τον Μίμη Δωμάζο. Ο κορυφαίος δημοσιογράφος Κεν Σουάρ της Daily Mirror είχε γράψει πριν από αρκετό καιρό: ο Δωμάζος, αν ευρίσκεται στην Αγγλία, θα ήταν ένα από τα τρία πρώτα ποδοσφαιρικά νούμερα της χώρας. Πρόκειται περί φανταστικού ποδοσφαιριστού. Ξέρει να κινείται έξυπνα και διαθέτει ευελιξία και μεγάλη ποδοσφαιρική εξυπνάδα. Ο Δωμάζος είναι ο πρώτος Έλληνας παίκτης, όπως τον απεκάλυψε το περιοδικό Γκολ. Τώρα, θα μπορούσα ακόμη να πω πολλά, αλλά δεν θέλω, γιατί μπορεί να σας κλέψω. Μόνο που μπορώ να πω για το ξεκίνημα του Δωμάζου, μισό λεπτό. Τα Χριστούγεννα του 58, γήπεδο Παναθηναϊκού, διεξήγετο ένας φιλικός αγώνας Παναθηναϊκού στα πλαίσια του καθιερωμένου εκείνη την εποχή ΠΟΚ, Αμερικός Ολυμπιακός. Στη συνάντηση εκείνη οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θαύμασαν τη δεξιοτεχνία ενός νεαρού έξω δεξιά παίκτου που εμφανίστηκε με την πράσινη φανέλα. Όπως μαθαίστηκε αργότερα, το όνομά του ήταν Μίμης Δωμάζος. Έπαιζε εκείνη την εποχή στην άμυνα απεροχήπων. Ήταν υποψήφιος για μεταγραφή στην άμυνα Αμπελοκήπων. Ήταν υποψήφιος μεταγραφή και αρμόδιοι του Παναθηναϊκού. Ενδιαφερόταν και το επόμενο καλοκαίρι άρχισε τις προπονήσεις στη Λεωφόρο και έλαβε την ελευθερία από την άμυνα. Ο Παναθηναϊκός είχε εκείνο το καλοκαίρι του 59 το μεγαλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ήταν η χρονιά που καθιερώθηκε το πρωτάθλημα της εθνικής κατηγορίας. Ο Παναθηναϊκός με ένα μεγάλο πρωταγωνιστή και ένα από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, το Μίμη Δωμάζο. Εκείνη την εποχή
Βαΐν μισθός. Τρεις μήνες αργότερα εκλήθηκε στην Εθνική Ομάδα. Εκείνη την εποχή ο αείμνηστος Αντώνης Βυλιάκης άραξε τη θέση του και το τοποθέτησε στο κέντρο ενώ ήταν έξω δεξιά. Τελειώνει. Ο Δωμάζος θεωρείται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χώρας. Έχει μόνο τα σπάνια τεχνικά προσόντα του, αλλά και για το πάθος του και τη μεγάλη συμμετοχή του στους μεγάλους